www.papakipod.gr Χημεία σου και μία μου Ένα podcast με τον κομικό και αποτυχημένο χημικό Στέλιο Ανατολίτη Πλάτσα, πλάτσα, πλούτσα. Είναι τα τελευταία πλάτσα, πλούτσα που κάνετε Είμαστε στις μέση του Αυγούστου, που κάπου εκεί δεν είμαστε τώρα. Ε? Τα τελευταία να πάτε, κάνετε και Σεπτέμβρη. Ε? Αυτό. Τώρα που έχει μελτέμια, μέδουσε και πανηγύρια. Τα πανηγύρια τα οποία καλά μένα, αλλά κακά δεν. Δηλαδή, αν μπορεί να πάρει την όβρα και από πανηγύρια και να σου κρατήσει, καλύτερη αγορά στον κόσμο. Πάρει μπιτζάμε, να πάρει ωραία τέτοια πράγματα. Αλλά αυτή την πολυκοσμία, ρε παιδί μου, αυτό το δεν είναι. Αλλά να πούμε ότι μαζί με τα πανηγύρια τώρα γενικά έρχονται και φεστιβάλ με πίτε. Πιπίτα δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα στον κόσμο, έτσι με τα βούτυρα και όλα κατευθείαν έμφραγμα, αλλά οι πίτε είναι πάρα πολύ νόστιμε. Ό,τι πρέπει. Yeah. Τέλο πάντων, φτάνει, μην μιλάμε για φάει τώρα πρωί-πρωί. Πρωί-πρωί εσεί τα ακούτε. Εγώ το γράφω σήμερα, μου ταιριάζει το φα. Αλλά θέλω να σα πω, ρε παιδί με εδώ ότι μιλήσαμε την προηγούμενη φορά στο Κέμσο νούμερο 7 για τον Λουί Παστερ και θα μιλήσουμε και τώρα για τον Λουί Παστερ, ο έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα. Το βασικό πράγμα που έχει κάνει και εδώ θέλω να σταθούμε, ρε παιδί μου, είναι ότι ο Λουί Παστέρ ασχολήθηκε γύρω στα 12 χρόνια, ρε παιδί μου, το 1848 μέχρι το 1860, ασχολήθηκε ενδελεχώ με τη χειρομορφία. Ooh, what's this? Τι είναι η χειρομορφία. Όταν κοιμάσαι καμιά φορά και ξυπνά, σηκώνει με τη μορφή παλάμη και περπατά αμούτζα με στον δρόμο και λε γεια στον κόσμο και αυτό αγχώνει τον κόσμο. Οπότε σου λέει γιατί οι άνθρωποι γίνονται παλάμε. Και βρήκε θεραπεία γι' αυτό. Εσεί το ξέρατε ότι οι άνθρωποι γίνονται παλάμε. Όχι, γιατί βρήκε θεραπεία ο Παστέρ. Τίποτα τώρα, τίποτα. Είναι όλα ψέματα. Δεν ισχύει αυτό. Τα μόρια λοιπόν. <laughs> κάτι που δεν το λέμε συχνά, ρε παιδί μου, είναι ότι τα μόρια τα ζωγραφίζουμε μένουν στο χαρτί ω δυσδιάστατα, αλλά τα μόρια είναι τρισδιάστατα. Πιάνουν χώρο. Και υπάρχει κάτι, ρε παιδί μου, το οποίο λέγεται κατοπτρικό είδωλο. Uh -huh. Αυτό το χέρι μα, το αριστερό, η παλάμη, αν το βάλετε στον καθρέφτη, ο καθρέφτη σα θα δείξει το δεξί. Και αυτό συμβαίνει με το δεξί χέρι. Δηλαδή, ταιριάζουν μεταξύ του και μπορεί να εφάπτονται πλήρω, αλλά μόνο από τη μία μεριά. Απ' την άλλη περισσεύουν οι αντίχειρε. <Κι> και τα δάχτυλα, <Κι> δηλαδή την άλλη κάνει μούτζα. Από εδώ είναι ναι. Οπότε έχουν ομοιότητα μόνο σε έναν άξονα. Είναι ακριβώ το ίδιο πράγμα, αλλά μόνο από τη μία μεριά. Έτσι είναι και τα μόρια. <Κι> Επειδή λοιπόν τα μόρια είναι στον χώρο τρισδιάστατα, έχουν υποκαταστάτε και μπορεί να σχηματίζουν μια πυραμίδα, ρε παιδί μου, και να υπάρχει από δίπλα το χειρόμορφο μόριο ακριβώ, και μάλιστα βρήκανε και μία σειρά με την οποία περιστρέφονται αυτά τέλο πάντων, αριστερόστροφα ή δεξιόστροφα, τα ντε και τα ελ. Και ανακάλυψε ο Παστέρ ότι η πλειοψηφία τη βιοχημία γίνεται μόνο με τα ελ, ξέρω εγώ, ή μόνο με τα ντε. Και αυτό τον ενόχλησε. Σου λέει: Κάτσε ρε παιδί μου, γιατί όλη η χημία προτιμάει μόνο τη μία μεριά αντί για την άλλη. Αυτό λοιπόν άρχισε να έχει σοβαρέ επιπτώσει. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορεί να έδινε μια ουσία που είναι χειρόμορφη ντε σε φάρμακο και να μην δούλευε και να έδινε την ελ και να δούλευε. Και να έβγαινε ο πυρετό. Οπότε εισήγαγε στην ουσία μια καινούρια σκέψη ότι ρε παιδιά πρέπει να προσέχουμε και τα μόρια που είναι χειρόμορφα προ ποια πλευρά στρέφονται. Είναι αριστερό, στροφά, δεξιόστροφα, γιατί αλλιώ δεν δουλεύουν. Δεν τα αναγνωρίζει ο οργανισμό. Δεν μπορούν να κουμπόσουν. Οπότε βάζοντα τη χημεία πλέον σε ένα 3D πλαίσιο, ένα τρισδιάστατο πλαίσιο, στο οποίο πρέπει να προσέχουμε πώ κάθονται αυτά, μπορούμε σιγά σιγά να φανταστούμε και άλλα πράγματα που είναι θετικά, όπω η αναδίπλωση των πρωτεϊνών και πώ αυτά τα πράγματα κάνουν μαζί τα L και τα DEF και φτιάχνουν ολόκληρα οικοδομήματα από πρωτενε που είναι πολύπλοκε και προεξέχουν από εδώ και προεξέχουν από εκεί και όλα αυτά τέλο πάντων δουλεύουν με χειρομορφία. Η στερεοχημία είναι κάτι πολύ δύσκολο. Μάλιστα, για να το οραματιστούμε καλύτερα, το βιβλίο τη χημία οργανική που είχαμε εμά για 3 3D. Και τα μόρια που ήταν χειρόμορφα και στερεοειδικά, έπρεπε να βάζουμε αυτά τα γυαλάκια για να τα βλέπουμε στο χώρο και να τα συγκρίνουμε μεταξύ του στο χώρο. Οπότε πα να γράψει εξετάσει, ξέρω εγώ, στην οργανική. Και στα έχει γραμμένα, εκεί πρέπει να να τα σκέφτεσαι 3D. Οπότε βλέπει ένα αυτό με 400 φοιτέ μέσα να είναι έτσι αλήθωροι και να προσπαθούν να δουν τα μόρια 3D στο χώρο για να καταλάβουν και να μετράνε έτσι και έτσι να δουν που στρίβουν και που δεν στρίβουν τα μόρια. Γιατί άμα αυτό το μόριο είναι έτσι, πρέπει να αντιδράσει με αυτό και να σου δώσει εκείνο. Οπότε βάλαμε και άλλη μία παράμετρο λοιπόν που έπρεπε να δούμε που είναι το 3D space. Αυτά λε και δεν ήταν αρκετά δύσκολο όλο αυτό. Τώρα πρέπει να σκεφτόμαστε και τρισδιάστατα. Σκεφτείτε και εσεί λοιπόν τρισδιάστατα, βάλτε κανένα τηλιακό, κάντε καμιά βουτιά και τα λέμε την άλλη εβδομάδα. Γεια σα. Και μην ξεχνάτε ότι η επιστήμη δεν τελειώνει όταν τελειώσουν οι απαντήσεις. Τελειώνει όταν τελειώσουν οι ερωτήσεις. Χημεία Σου και Μία Μου. Ένα podcast με τον γομικό και αποτυχημένο χημικό Στέλιο Ανατολίτη. Μπορείτε να στέλνετε όλες τις χημικές σας απορίες στο info.anatolitis.com -pa και εμείς θα τις μαζέψουμε και κατά καιρού θα κάνουμε διάφορα επεισόδια τα οποία θα είναι αφιερωμένα στις δικές σας απορίες. Και μία σου και μία μου. Μία παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Pod το καλό να ακούγεται.